ταξικά συνδικάτα, αλλά και μαζικοί φορείς, ακριβώς για να πούν αυτό, ότι αρνούμαστε να πληρώσουμε για τα κέρδη της πλουτοκρατίας, αρνούμαστε να πληρώσουμε άλλα χαράτσια. Να πούμε ότι εδώ παραβρέθηκε πολυμελής αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ με επικεφαλή στην Αλέκα Παπαρίγα, ενώ ακόμα έγινε συμβολικό κάψιμο των ενταλμάτων πληρωμής της εισφοράς αλληλεγγύης, τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος στο Υπουργείο Οικονομικών, σε εκείνη τη μεριά της πλατείας Συντάγματος. Αποφασίσαμε να μην πληρώσουμε. Δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να πληρώσουμε άλλο για την ολιγαρχία του πλούτου. Η άρνησή μας αυτή παίρνει τη μορφή οργανωμένης, μαζικής, αποφασιστικής, ταξικής ανυπακοής και αντίστασης. Αυτό εκφράζουμε με τη σημερινή μας κινητοποίηση, που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα ποιότητας στη συνείδηση και στον αγώνα μας. Ένα βήμα κλιμάκωσης των ταξικών μαχών που δώσαμε όλο αυτό το διάστημα, με τα συλλαλητήρια, τις γενικές και κλαδικές απεργίες για τις συμβάσεις, με το συλλαλητήριο την προηγούμενη εβδομάδα στις 21 του Σεπτέμβρη. Είναι ένα βήμα για να συνεχίσουμε με καλύτερες προϋποθέσεις την πάλη μας. Για να πάμε πιο δυναμικά στην απεργία στις 5 του Οκτώβρη, στις πρώην 10 και στο Δημόσιο, να πάμε πιο δυνατά στην πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 19 του Οκτώβρη. Προχωράμε, ανεβάζοντας το επίπεδο της οργάνωσής μας σε κάθε χώρο δουλειάς. Κανένας έξω από το συνδικάτο του, κανένας έξω από το σωματείο του. Επιτροπές αγώνα παντού. Αλλάζουμε τους συσχετισμούς υπέρ των ταξικών δυνάμεων, υπέρ του ΠΑΜΕ. Όπλο μας, η οργάνωση και η αλληλεγγύη της τάξης μας. Έτσι θα απαντήσουμε στις απειλές που εξαπολύει η κυβέρνηση για τις συνέπειες που θα έχουμε όσοι αρνούμαστε να υπακούσουμε και να πληρώσουμε. Κανένας μόνος του. Όσες θυσίες είναι να κάνουμε, θα τις κάνουμε για το δίκαιο και τα συμφέροντα της τάξης μας. Δεν μας τρομάζουν. Εμείς όμως μπορούμε να τους τρομάξουμε. Το σύνολο του εισοδήματος που καταναλώνεται θα πρέπει να δικαιολογείται με αποδείξεις, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, ενώ θα πρέπει να δηλώνεται και το εισόδημα που τυχόν αποταμιεύεται. Οι αλλαγές θα περιλαμβάνονται στο νέο φορολογικό νόμο που ετοιμάζεται. Το σύνολο του εισοδήματος που καταναλώνεται θα πρέπει να τεκμηριώνεται με παραστατικά που θα καταχωρίζονται ηλεκτρονικά με ευθύνη του εκδότη ή του αποδέκτη τους. Αυτό δεν θα αφορά μόνο τις κατηγορίες των δαπανών που λαμβάνονται τώρα υπόψη, αλλά το σύνολο των οικογενειακών δαπανών, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ενίκιο, δίδακτρα, κινητή τηλεφωνία, οικιακές υπηρεσίες, νομικές και ιατρικές υπηρεσίες, ταξίδια και ούτω καθεξής. Το εισόδημα που τυχόν αποταμιεύεται επίσης πρέπει να δηλώνεται, καταθέσεις, τίτλοι, ακίνητα και ούτω καθεξής. Η ανακοίνωση νέων χαρατσιών είναι πλέον καθημερινή. Το μέτρο έρχεται να προσθεθεί στη μείωση του αφορολόγητου στα 5.000 ευρώ, στον κεφαλικό φόρο στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, στο χαράτσι στα ακίνητα, στην εξίσωση του φόρου σε πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, στις εισφορές υπερανεργίας, στο ΛΑΦΚΑ, στις εισφορές στις επικουρικές συντάξεις και στις συντάξεις άνω των 1.200 ευρώ, στις αυξήσεις του ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Το κυβερνητικό φορολογικό αμόκ αποτελεί μία ακόμα απόδειξη ότι η αντιλαϊκή επίθεση δεν είναι προσωρινή και θα κλιμακώνεται χωρίς ημερομηνία λήξης. Η χρεοκοπία των εργαζομένων είναι εδώ. Το μόνο χρέος του λαού είναι να σηκώσει το κεφάλι, να παλέψει για τα δικαιώματα και το δίκιο. Κάθε συνειδητός άνθρωπος έχει ευθύνη να αρνηθεί να πληρώσει τα άδικα χαράτσια, να παρεμποδίσει την εφαρμογή των βάρβαρων μέτρων, να πάρει μέρος στον οργανωμένο εργατικό λαϊκό αγώνα στους τόπους δουλειάς και στις λαϊκές συνοικίες για να διαμορφωθεί η ισχυρή λαϊκή συμμαχία των εργαζομένων, των αυταπασχολούμενων, της πόλης και της υπαίθρου, της νεολαίας, των γυναικών για την ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων, την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με λαϊκή εξουσία. Προκειμένου να εξαναγκάσει τα λαϊκά στρώματα να προσκομίζουν αποδείξεις αλλά και να ανοίξει το δρόμο για νέα φοροεπιδρομή, η κυβέρνηση θα καθορίσει ένα ποσοστό του εισοδήματος που θα πρέπει οπωσδήποτε να δικαιολογείται με αποδείξεις. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος το καθόρισε στο 50 με 60% του συνολικού εισοδήματος, σε μέσο όρο. Ωστόσο, στην ανακοίνωση διαφαίνεται ότι το ποσοστό θα καθορίζεται ανάλογα με το εισόδημα. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ή καταναλώνεται ή αποταμιεύεται. Από τις έρευνες των οικογενειακών προϋπολογισμών προκύπτουν οι αναγκαίες ενδείξεις για τα ποσοστά κατανάλωσης και αποταμίευσης ανάλογα με το εισοδηματικό επίπεδο.
Η βάρβαρη κυβερνητική φοροεπιδρομή επιβάλλει την υποχρεωτική κατανάλωση του λαϊκού εισοδήματος που μειώνεται. Θεσπίζει την υποχρέωση καταβολής αποδείξεων που φτάνουν το 50% του εισοδήματος. Πρόκειται για πρόκληση άνευ προηγουμένου, που κινείται όμως ξεκάθαρα με την ταξική τοποθέτηση της κυβέρνησης. Οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν τα στοιχειώδη απλά για να ξανάρχονται στη δουλειά. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να επιστραφούν στους βιομήχανους, στους τραπεζίτες, στους εφοπλιστές. Το μέτρο παίρνεται στο όνομα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, τη στιγμή που το μεγάλο κεφάλαιο φοροδιαφεύγει νόμιμα, με αφορολόγητο στα αμοιβαία κεφάλαια, τα παραγωγά, τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, τα εφοπλιστικά κέρδη. Ενώ ενισχύεται ταυτόχρονα η φοροασυλία του μεγάλου κεφαλαίου στο όνομα της ανάπτυξης μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο, το fast track, τις ειδικές ζώνες φορολογικούς παραδείσους και τη νέα μείωση φορολογικών συντελεστών για ανώνυμες εταιρείες και ΕΠΕ που προετοιμάζονται. Αυτή η πολιτική είναι ο μονόδρομος για τα μονοπόλια, σημειώνει το ΚΚΕ. Μονόδρομος για το λαό είναι να πληρώσει την κρίση το μεγάλο κεφάλαιο, που σήμερα φορολογείται μόλις με 2,8 δις ετησίως, όταν τα συνολικά φορολογικά έσοδα ξεπερνούν τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Να φορολογηθούν πραγματικά και άμεσα οι εφοπλιστές, οι τράπεζες, οι βιομήχανοι. Να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο με συντελεστή 45% σε διανεμόμενα και διανέμητα κέρδη. Να καταργηθούν τα αφορολόγητα αποθεματικά και αναπτυξιακές φοροελαφρύνσεις. Να καταργηθεί το ειδικό φορολογικό καθεστώς για τους εφοπλιστές. Να αυξηθεί η φορολογία της πραγματικά μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Κανένας φόρος για οικογενειακό εισόδημα ως 40.000 ευρώ, προς αυξημένο 5.000 για κάθε παιδί.